Διαπιστώνεται λοιπόν ότι ο προπολογισμό είναι ελληματικό. Στην αντεπίθεση περνάει ο Βασίλη Λαμπρινό μετά τι αιχμέ του Αλέξη Καλοκαιρινού για τη δραματική κατάσταση στα οικονομικά του Δήμου και του έλλειμμα των 27 εκατομμυρίων ευρώ, κάνοντα ιδιαίτερη αναφορά στα έργα δοπία ύψου 66 εκατομμυρίων ευρώ που αποτέλεσαν, όπω είπε, τον πυρήνα του προβλήματο. Με συνέπεια, Δημοτική Αρχή να τρέχει και να ισοσκελίσει τον ελληματικό προπολογισμό μέσω τη λήψη δανείου. Εκτιμά ότι αυτό θα γίνει, ότι θα γίνει εμπρός. Ότι θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί οικονομικά. Ε, εκεί, αν πέσει έξω σε αυτή την εκτίμηση, έχει πολιτική ευθύνη, έτσι δεν είναι. Αναλαμβάνω πλήρω την πολιτική ευθύνη για το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων που εκπονήσαμε και συμβασιοποιήσαμε κατά τη διάρκεια τη θητεία μου. Θεωρώ μέχρι και σήμερα ότι ήταν και είναι ο μόνο αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το τεράστιο πρόβλημα τη κακή ποιότητα των δοστρώματων στην πόλη και κοινότητε του Δήμου Ηρακλείου. Άρα αναλαμβάνω πλήρω την ευθύνη για κάτι που, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε και πρέπει να γίνει και αφορά στην ασφάλεια των δημοτών. Ο Βασίλη Λαμπρινό επισήμανε ότι όταν σχεδιάστηκε το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων το 2019, τα οικονομικά του Δήμου ήταν σε καλύτερη κατάσταση, κάτι που του επέτρεψε να πιστεύουν ότι μπορούν να το χρηματοδοτήσουν από ίδιου πόρου, ενώ απάντησε στι αιχμέ που άφησε ο Αλέξη Καλοκαιρινό και σε σχέση με την έλλειψη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αντιδημάρχων και υπηρεσιών. Θεωρώ ότι α, η επικοινωνία τη οικονομική υπηρεσία. Με την τεχνική υπηρεσία, στο παρελθόν υπήρξε προβληματική. Κατανοείται επίση ότι για να βρεθούν στον ίδιο κόσμο, πρέπει και οι αντιδήμαρχοι να βρίσκονται στον ίδιο κόσμο. Είχα ασφαλώ πλήρη και καθαρή εικόνα των δεδομένων που υπήρχαν και ουδέποτε υπήρξε θέμα κακή συνεργασία των υπηρεσιών ή των αντιδήμαρχων που να θολώσει την κρίση μου. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω ποτέ τέτοιε δικαιολογίε. Επιπλέον και στον κύριο Καλοκαιρινό είχε δοθεί πλήρης και καθαρή εικόνα των οικονομικών του Δήμου πρωτού αναλάβει. Ότι ο Δήμο θα μπορούσε να καταρρεύσει αν δεν κάναμε επιγόντω τι ενέργειε τι οποίε κάνουμε σήμερα επίση. Μπορώ να σα απαντήσω θετικά. Ναι. Βεβαίω, θα ο Δήμο. Με αφορμή τη δηλώση του Αλέξη Καλοκαιρινού ότι ο Δήμο θα κατέρεε, εάν δεν προχωρούσαν σε αυτά τα βήματα εκτάκτου ανάγκη, ο Βασίλη Λαμπρινό υποστηρίζει ότι ο Δήμο δεν καταραίει. Αντιθέτω, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντα. Δεν κρύψαμε ποτέ το παραμικρό. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Είμαστε υπερήφανοι για όσα πετύχαμε για την πόλη και του κατοίκου σε πολύ δύσκολε συνθήκε. Όποιο έχει αφιβολίε για όλα τα παραπάνω, το προκαλώ να προσφύγει όπου κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να ελεγχθούν τα πεπραγμένα από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της θητείας μας. Κριτική για τις πολιτικές μας επιλογές, ασφαλώς είμαι διατεθειμένος να δεχτώ και να συζητήσω. Υπονοούμενα για οτιδήποτε πέραν αυτού δεν επιτρέπω και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν.